Μαζί μας, όπως σας έλεγα και πριν, είναι η Κατερίνα Μουστάκη, υποψήφια πλέον επίσημα με το συνδυασμό του Λεωνάρδου Χατζιανδρέου «Δύναμη αλλαγής». Κυρία Μουστάκη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είναι εδώ στο στούντιο του Aegean Voice η Κατερίνα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι καλές εκπομπές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχόμαστε καλή δύναμη στον αγώνα που μπαίνετε και έχετε μπροστά σας μέχρι τις εκλογές. Πώς αποφασίσατε να είστε υποψήφια? Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε και πολύ να σας δούμε σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Η αλήθεια είναι και εγώ είχα δυσανασχετήσει πολλές φορές στο κομμάτι κατά πόσο μπορούμε ενεργά να ασχοληθούμε σε αυτό το κομμάτι, στην πολιτική ζωή του τόπου μας. Στην τοπική αυτοδιοίκηση κιόλας, ναι, βέβαια. Έβλεπα πολλά πράγματα που με πειράζουν και μου επηρεάζουν και τη δική μου ζωή στο νησί. Υπήρχαν πολλά προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί μέχρι και σήμερα και πιστεύω με την δική μου συμβολή, μπαίνοντας σε αυτόν τον συνδυασμό με τον κύριο Χατζιανδρέου, θα προσπαθήσω για κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που έχουμε. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ίδιο για όλους αυτό που λέμε, ότι όλοι είμαστε στον καναπέ και ασκούμε κριτική μόνο από το Facebook, αλλά μπαίνουμε και ενεργά μέσα? Όχι, βέβαια, δεν το κάνουμε μόνο από το Facebook. Εννοείται ότι είναι και αυτό ένα μέσο που έχει μπει στη ζωή μας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, γιατί πολλοί κατηγορούνται γι' αυτό, ότι είναι οι κριτές του Facebook, ας πούμε. Δεν μιλάω για εσάς, μιλάω γενικότερα. Και ότι δεν μπαίνουν μέσα σε ένα συνδυασμό, σε μια παράταξη, ώστε αυτά που λένε και κάνουν κριτική να προσπαθήσουν και εκείνοι από την πλευρά τους να βοηθήσουν στη λύση τους. Με ένα πιο ενεργό τρόπο. Εγώ γενικά συμφωνώ να υπάρχει και κριτική και μέσω από τα social media. Ναι. Καλό είναι και αυτό. Το τίποτα βλάπτει. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Είναι ένας τρόπος και αυτός έκφρασης. Mm-hmm. Και γενικότερα είναι άμεσος. Δηλαδή μπορεί να δεις σε μια τοποθέτηση πολλά πρόσωπα να συμμετέχουν και είναι κάτι το οποίο βοηθάει. Είναι πολύ καλύτερο από το να μην ασχολούμαστε καθόλου. Ναι, ναι. Και βέβαια το επόμενο βήμα είναι να μπεις πιο ενεργά σε αυτό που αποφάσισα και εγώ να κάνω τώρα. Ναι. Γιατί επιλέξατε την παράταξη του κ. Χατζιανδρέου? Γιατί είναι μια παράταξη η οποία έχει στελεχωθεί από πολύ νέα πρόσωπα και νέα σε ηλικία και νέα στο τέτοιο, αλλά έχουμε και την ποιότητα των ανθρώπων των οποίων έχουν ασχοληθεί και έχουν την εμπειρία. Mm-hmm. Και βέβαια ο πρωταγωνιστής αυτό το που ανέφερα πιο πριν είναι ο κύριος Χατζιανδρέου, ο οποίος έχει διατελέσει με μεγάλη επιτυχία πολλά χρόνια στην Αγία Παρασκευή. Έχει τον τρόπο, έχει την εμπειρία, είναι ένας άνθρωπος με πολύ καθαρό βλέμμα, έχει μια ευγένεια. Mm-hmm. Και αυτό σίγουρα ήταν καθοριστικό για να πω το ναι. Mm-hmm, mm-hmm. Μάλιστα. Από την ορεινή Νάξο η Κατερίνα Μουστάκη και μάλιστα ζει εκεί, εργάζεται εκεί, εκείνη η επιχείρησή της. Η ορεινή Νάξος, ακούμε πάρα πολλές φορές ότι είναι παραμελημένη, ότι δεν έχει την ίδια ανάπτυξη που έχει η παιδινή Νάξος. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Σίγουρα νομίζω ότι η ορεινή Νάξος την έχουμε λίγο ξεχασμένη. Θα την εντάξω, όσον και ακούγεται υπερβολικό, μια κατηγορία ίδια με τις μικρές Κυκλάδες. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε πολλά πράγματα τα οποία έχουν μείνει πίσω από τα ΚΤΕΛ, από τα πολιτιστικά. Βλέπεις έναν Δήμο να προσπαθεί να κάνει εκδηλώσεις την τελευταία στιγμή χωρίς καν να έχουμε ένα πρόγραμμα. Εντάσσει τις πιο πολλές εκδηλώσεις στην ουσία κλέβοντας την παράσταση από τα σωματεία ή τους αθλητικούς φορείς που κάνουν που οτιδήποτε. Ναι, πολιτιστικούς φορείς για να το πω καλύτερα. Και βλέπεις ότι τα χωριά μας έχουν ένα έτοιμο χώρο για να γίνουν οι εκδηλώσεις. Είναι μόνο τους. Είναι ο φυσικός χώρος για να γίνουν. Έχουμε το Αφιλοθέατρο Φιλωτίου, έχουμε τα χωριά μας, που το σκηνικό είναι έτοιμο από μόνο του. Και βλέπεις δυστυχώς ότι δεν γίνονται πράγματα. Και πώς θα γίνουν τα πράγματα αυτά, αν δεν τα εντάξει ο Δήμος σε ένα πολιτιστικό διήμερο, τριήμερο, όπως είχε γίνει και στο Καλόξυλο. Ναι. Όλες οι εκδηλώσεις περιορίζονται στη χώρα. Έχει καταντήσει να είναι κάθε εβδομάδα στην πλατεία Μανδυλαρά και μία εκδήλωση, το οποίο είναι το μόνο εύκολο. Έχουμε ξεχάσει τα Ήρια, έχουμε ξεχάσει το Αθλοθέατρο Φιλωτίου και γενικά αυτό θα συμβάλλει πάρα πολύ, αν γίνονται εκδηλώσεις πολιτιστικές, στο να υπάρχει και ανάπτυξη και οικονομική
Βέβαια, και στα χωριά και στα μαγαζιά. Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σας, διότι τα χωριά πραγματικά είναι ένα έτοιμο σκηνικό από μόνα τους, ώστε να γίνουν εκδηλώσεις. Τρανή απόδειξη ο Καλόξυλος και η τεράστια επιτυχία που έχουν τα τριήμερα που έχουν διοργανωθεί τα δύο τελευταία χρόνια. Αλλά και άλλα χωριά είναι γραφικά, είναι υπέροχα, ακόμη και η Κομιακή που είναι το πιο ορεινό, η Κόρονος. Όλα μας τα χωριά αξίζουν. Η Κεραμωτή. Η Κεραμωτή. Αδικημένο χωριό. Πολύ όμορφο. Με φυσικό τοπίο. Είναι ένα υπέροχο χωριό. Παραμελημένο κι αυτό. Έχει. Αυτό κι αν έχει υποστεί πολιτιστικό μαρασμό και οικονομικό, γιατί πλέον δεν υπάρχει ούτε καν επιχείρηση ενεργεία εκεί πέρα. Ναι, υπήρχε μια επιχείρηση από δύο νέους, οι οποίοι είχαν κάνει αποκέντρωση και είχαν έρθει στην Κεραμωτή και οι άνθρωποι απογοητεύτηκαν και σηκώθηκαν και έφυγαν. Υπάρχει τρόπος να κρατήσουμε τους νέους πάνω στα χωριά? Υπάρχει τρόπος, σίγουρα υπάρχει, και όχι μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες. Συμβάλλουν πολύ στο μισθό, κυρίως το επαγγελματικό, αλλά και γενικά το να νιώθει ο άλλος ότι ζει σε ένα περιβάλλον περιποιημένο και του αναγνωρίζεται η προσπάθεια στο να προσπαθεί να εντάξει τα παιδιά του σε δραστηριότητες. Και πολύ σημαντικό σε όλα αυτά, πάλι θα επανέλθω, είναι τα κτέλ, τα δρομολόγια. Mm-hmm. Πρέπει να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, γενικά να υπάρχει μια πολύ καλύτερη... Να φτάνουν τα λεωφορεία τέλος πάντων μέχρι τέρμα της ορεινής Νάξου. Και σίγουρα συχνότερα. Λοιπόν και ο αθλητισμός παίζει πολύ ρόλο να κρατήσει το παιδί. Το παιδί θέλει να αθληθεί από μικρή ηλικία. Όταν λοιπόν είναι μονόδρομος τα αθλητικά σωματεία να εδρεύουν στη χώρα, σίγουρα ο άλλος αναγκαστεί για το καλό του παιδιού, της εισαγωγικά, να πάρει το παιδί του να τα έχει όλα πιο εύκολα. Αν όμως σε αυτούς τους τομείς είχαμε εντάξει, δηλαδή είχαμε αυτό το περιβόητο κλειστό στην ορεινή Νάξο και γενικά είχαμε φτιάξει πολλά πράγματα από αυτά που είχαν υποσχεθεί, δεν θα μιλάγαμε τώρα για αυτές τις συνθήκες. Και υποδομές λοιπόν από την ορεινή Νάξο. Εντάξει, να το πούμε και αυτό. Εντάξει. Και σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό που αναφερθήκατε πριν. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν έχω να θυμηθώ κάτι. Αν εξαιρέσουμε την προσπάθεια των πολιτιστικών συλλόγων, πραγματικά δεν έχω να θυμηθώ κάτι με πρωταγωνιστή μόνο και μόνο το Δήμο. Δυστυχώς αυτό είναι θλιβερό το οποίο συμβαίνει και είναι αυτό που λέμε ισόρροπη ανάπτυξη. Και είναι ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων της ορεινής Νάξου, που δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί και σε πολλές περιπτώσεις είναι καταδικασμένοι για κάποια πράγματα εκεί πάνω στα ορεινά. Εντάξει, το Φιλότι τουλάχιστον είναι πιο κέντρο, φτάνει ίσως μέχρι εκεί. Εντάξει, το Φιλότι είναι και ένα πολύ μεγάλο χωριό, έχει πάρα πολλά το παιδιά. Μεγαλύτερο το Κυκλάδο. Ναι, εννοείται, αλλά έχει και πάρα πολλά παιδιά. Ναι, έχει και τον Αθλητικό Σύλλογο Φιλωτή, ο οποίος κάνει πολλές δράσεις, ναι, και αθλητικές. Έχει μαζέψει τον κόσμο του, είναι πολύ ενεργό και εντάξει δεν το αγγίζει τόσο όσο ανεβαίνοντας προς τα πάνω τα χωριά που προαναφέραμε, Κεραμωτή, Κομιακή, Κόρονο, φτάνοντας μέχρι και τον Απόλλωνα. Ναι, ναι, βεβαίως. Μιλάμε για πολιτισμό τόση ώρα, εσείς πώς σκέφτεστε μέσα στο μυαλό σας τον πολιτισμό στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων? Πώς θα το κάνετε αύριο μεθαύριο αν εκλεγείτε Δημοτική Αρχή με τον κύριο Χατζιανδρέου? Ο πολιτισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Πολιτισμός ξεκινάει και από την καθαριότητά μας, το να μας σεβαστεί ο άλλος, και τελειώνει μέχρι και την πιο όμορφη εκδήλωση που μπορείς να τα ήθη και τα έθιμά σου να τα προβάλλεις. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει πολλή δουλειά, αλλά πιστεύω πολύ γρήγορα μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, γιατί όπως προανέφερα η Νάξος είναι ένα έτοιμο νησί για να δεχτεί πολιτισμό και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σίγουρα λοιπόν θα προσπαθούσα πάρα πολύ να εντάξω ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Θα είχα ακόμα, θα έβλεπα και τα τριγύρω νησιά, θα έβλεπα το πρόγραμμα της Ήρου, που κάθε φορά, κάθε χρόνο κάνει πολλές ωραίες εκδηλώσεις, και θα προσπαθούσα και εγώ να φτιάξω κάτι πολύ πιο όμορφο, βέβαια να κάνω και επιτροπές, ναι, να υπάρχει, όπως είχαμε τον Όπαπα, να επαναφέρουμε τον Όπαπα, που νομίζω, βέβαια είναι... Νομίζω είναι στο πρόγραμμα του κύριου Χατζιανδρέου αυτό. Ναι, οι επιτροπές, να μπουν άνθρωποι εθελοντικά να ασχοληθούν. Η δημιουργία νομικού προσώπου που θα ασχολείται με τον πολιτισμό, νομίζω βρίσκεται στο πρόγραμμα το καινούριο του κύριου Χατζιανδρέου. Και σίγουρα, αν βάλουμε ένα λιθαράκι χωριό με χωριό, να βρούμε τους ανθρώπους που υπάρχει πολιτιστική κληρονομιά και εκδηλώσεις, σίγουρα θα μπορούμε να
το διευρύνουμε αυτό και το καλοκαίρι, μαθαίνοντας και οι επισκέπτες και οι τουρίστες ακόμα τι πάει να πει Νάξος. Γιατί δυστυχώς για τους περισσότερους η Νάξος αρχίζει και τελειώνει στη χώρα. Είναι ωραία και η χώρα και η Αγία Άννα, αλλά τι πιο ωραίο, τι μια πιο ωραία ανάμνηση να βρεθεί στην Κομιακή, να βρεθεί στην Κόρονο. Και γενικά υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που έχουν πάρει. Ο κύριος Μουστάκης στο Φιλότη έχει αναβαθμίσει αυτή την όμορφη περιοχή του Φασολά. Αυτό. Υπάρχουν πολλές ενέργειες ανθρώπων, γιατί δεν θέλω να δικήσω κάποιον, και στην Απείραθο τα μουσεία και στην Κομιακή και στην Κόρονο προσπαθούν οι άνθρωποι με τα πολιτιστικά τους. Είχαμε πολύ ωραίες γιορτές του Βοσκού και διάφορα πράγματα. Θα μπορούσε λοιπόν όλα αυτά να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους και να τα πας ένα βήμα παραπάνω και να ακουστούν παντού. Με την ανάλογη βοήθεια φυσικά. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, ξέρουμε ότι ασχολείστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον αθλητισμό. Είστε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμοσού Φιλωτίου. Ήμουνα μέλος, ήμουνα τρεις διετίες. Την τελευταία φορά ήμουνα πριν 2 χρόνια αντιπρόεδρος. Αλλά η ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό δεν ξεκίνησε στην Άξο. Από μικρό παιδάκι θυμάμαι τον εαυτό μου. Ήμουνα μες στα γήπεδα, μες στο παρκέ. Ήμουν αθλήτρια σε έναν μικρό σύλλογο στην Κυψέλη. Ήμουνα για 2 χρόνια στο Παναθηναϊκό. Τέλεια. Και όνειρό μου, ένα από όλα αυτά, το λέω και συγκινούμε ακόμα, ήταν ερχόμενη στην Άξο τα καλοκαίρια να έβλεπα τα παιδιά να παίζουν βόλεϊ. Και αυτό δεν το έβλεπα πάρα πολύ. Και όταν αποφάσισα να μείνω για μόνιμα εδώ και 23 χρόνια μένω στην Άξο, είχα το όνειρο μαζί με μία παρέα παιδιών, η Σοφία, η Βασιλάκη, ο Μανώλης ο Βάβουλας, να μην ξεχνάω τώρα και άλλα παιδιά, και είναι άδικο. Και φτιάξαμε μια ομάδα βόλεϊ στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου, που εννοείται πέρασε στα χέρια και σε πολύ... Κατάλληλα, σε πολύ καλά άλλα παιδιά και διοικήσεις. Και έχουμε φτάσει λοιπόν αυτό το όνειρο που έγινε πριν 14 χρόνια, αυτή τη στιγμή να υπάρχει ομάδα και στην Ορεινή Νάξο και να μάθουν τα παιδιά να παίζουν και τα κορίτσια. Γιατί υπάρχει ένας διαχωρισμός πάντα με τα κορίτσια. Ναι. Εννοείται το ποδόσφαιρο πάντα υπήρχε, αλλά γενικά πιστεύω ότι ο αθλητισμός χωράει όλους και μικρούς και μεγάλους. Και γι' αυτό θέλουμε και το κλειστό στην Ορεινή Νάξο. Αυτό ήθελα να σας πω τώρα. Τι λείπει από όλο αυτό το κομμάτι του αθλητισμού στο νησί? Τι λείπουν οι υποδομές γενικά, έτσι. Γιατί αν το ξεκινήσουμε, οι υποδομές και οι κτηριακές εγκαταστάσεις λείπουν από παντού. Αλλά σίγουρα στην Ορεινή Νάξο θα ήταν πολύ πιο εύκολο να υπάρχει ο αθλητισμός και τα σωματεία να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και γιατί όχι να βλέπαμε και την Κομιακή και την Κόρονο να κάνει αθλητικές δραστηριότητες, αν υπήρχε ένα κλειστό στο Φιλότη. Ναι. Είναι η μισή διαδρομή. Αυτό δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Δεν έχει σημασία πού είναι οι ομάδες και πού μπορούν να κάνουν προπόνηση. Έχει σημασία έστω και ένα καινούριο παιδί να το φέρει κοντά στον αθλητισμό. Και ναι, κάνοντας ισχύει. Ένα κλειστό στην Ορεινή Νάξο, θα είχαμε πολλά καινούργια παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί πολλά παιδιά δεν αντέχουν την ταλαιπωρία λεωφορείων να πας, λεωφορείων ναι, να γυρίσεις. Ναι, βέβαια. Χρόνια σέρνεται και αυτό το θέμα του κλειστού στο Φιλότη. Σέρνεται, δυστυχώς. Και θυμάστε πρόσφατα που είχε γίνει εκείνη η συνάντηση εκεί στο Δημαρχείο, τότε με το 8x8x7. Είχα παρευρεθεί. Ναι. Είχατε παρευρεθεί. Τι να πω τώρα. Λόγια. Ανακοινώνονταν συνέχεια το έργο και για το έργο καν δεν υπήρχε μελέτη. Ας πούμε, μέχρι και ονομασία του είχαν δώσει. Το έργο αυτό σέρνεται από το 2007, από τον ΟΣΚ, τότε επί εποχή Στυλιανίδη. Δεν θέλω να πω ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει, γιατί και κάπου μπορεί να μην το γνωρίζω και ακριβώς το θέμα. Ξέρω ότι έχουμε φτάσει 2023 και ακόμα περιμένουμε τη μελέτη, τη σωστή μελέτη. Ναι. Γιατί υπήρχαν μελέτες με χαρτοπετσέτες, υπήρχαν μελέτες της τάξεως των εκατομμυρίων ευρώ που δεν πρόκειται να υλοποιηθεί σε κάποιο έργο ή να απορροφηθεί. Οπότε έχουμε φτάσει, όπως είπατε κι εσείς, σε κοπές πίτες, να χειροκροτούμε αυτό το έργο. 13 χρόνια έχω παρευρεθεί, αν εξαιρέσετε τον κορονοϊό, στις κοπές πίτες του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου. Πάντα ίδιοι και ίδιοι ανακοινώνουν ότι θα γίνει αυτό το έργο, το χειροκροτούν. Μάλιστα κάποιος είχε και την ιδέα να του βάλει και όνομα. Ιωάννης Βρούτσης. Ναι, είχε γίνει και αυτό ακόμα. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει 2023 και περιμένουμε το κλειστό. Τα παιδιά που το περιμένανε τότε είναι ήδη γονείς και σε λίγο δεν θα είναι ούτε τα δικά τους παιδιά
αθλητές αυτό ας το κλειστό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνουν παππούδες μέχρι να γίνει και θα γίνει άμεσα. Και αυτό που είπατε τώρα, ότι υπάρχουν έργα τα οποία σέρνονται για πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι μόνο παράδειγμα το κλειστό. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Και το λιμάνι, αν θέλετε. Και αυτό, πόσα χρόνια ακούμε ότι θα φύγει το λιμάνι από εδώ, θα γίνει χωροθέτηση νέου λιμένα. Κάθε φορά τα ίδια πράγματα ακούμε. Χωροθέτηση μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει, αν εξαιρέσει αυτή για το εμπορικό λιμάνι. Γενικά, είναι μια ιστορία αντιμετώπισης όλων των έργων με την ίδια κατάσταση. Θα βλέπουμε στο αεροδρόμιο, ας πούμε, την μπουλντόζα, ναι, παραμονές, ναι, των εκλογών. Θα, να τα χειροκροτήματα, να αυτό. Βλέπουμε στο παραπέντε πάλι, θα δούμε κάτι άλλο. Θα και μένουμε εκεί. Το φράγμα του Τσικαλαριού, το λιμάνι, το αεροδρόμιο, το κλειστό του Φιλωτιού, άλλα έργα της ορεινής Νάξου. Μνημεία. Τα οποία δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Έτσι είναι. Απογοητεύεστε με όλα αυτά, κυρία Θυμώνω, δεν είναι μόνο η απογοήτευση. Θυμώνω γιατί 13 χρόνια ίδια ιστορία. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. 13 χρόνια ακούμε τις ίδιες υποσχέσεις. Δεν αλλάζει τίποτα. Ίδιοι και οι ίδιοι, απλά αλλάζει ο μπροστά και αλλάζουν οι αρμοδιότητες. Μιλάμε για τα ίδια άτομα, τα οποία και αύριο θα έρθουν να μας ζητήσουν την ψήφο μας, οι οποίοι δεσμεύονται πράγματα, παραμονές των εκλογών. Και την επόμενη μέρα τα ξεχνάνε. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Από εδώ και πέρα είναι στο χέρι και του κόσμου όμως. Εννοείται. Τι θα αποφασίσει και αν... Εννοείται ο κόσμος. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι δημότες μας έχουν φιλότιμο. Πρέπει να σταματήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα, να τα βάλουν πίσω. Αν αγαπάνε το καλό παιδί που λένε ή έχουν υποχρέωση... Στα ρουσφέτια που υποτίθεται ότι τους κάνουν, γιατί στην ουσία δεν τους κάνουν τίποτα το οποίο δεν δικαιούνται. Απλά με την αναβλητικότητα θεωρείς ότι όταν έρθει κάτι στην πόρτα σου και σου προσφέρει κάτι στην καθημερινότητά σου, νομίζεις ότι είναι ρουσφέτη. Εγώ λοιπόν σε αυτούς απώ να σταματήσουν να ψηφίζουν με αυτά τα κριτήρια, να δείξουν το φιλότιμό τους και να ψηφίσουν για το κοινωνικό και το καλό σύνολο που θα έχει για το νησί μας. Η καταπάτηση του περιβάλλοντος, η βρωμιά, πώς θα το διατυπώσω, όλα αυτά φαίνονται. Δεν πρέπει να ψηφίζουμε με αυτά τα κριτήρια, πρέπει να ψηφίζουμε για το καλό του τόπου μας. Και γενικά, αυτό είναι γεγονός βέβαια, για το καλό του τόπου μας. Και πιστεύω ο συνδυασμός που είμαι και υποψήφια, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το προγραμματίσει. Έχουμε άμεσα, θα ανακοινώσουμε και το πρόγραμμά μας. Έχουμε όρεξη και έχουμε μεγάλη διάθεση να προσφέρουμε και μεγάλη δυναμική να προσφέρουμε και στον διπλανό μας. Δεν έχει σημασία αν θα μας ψηφίσει ή δεν μας ψηφίσει. Αυτό τώρα αύριο... είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι και ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, ότι λέγατε πριν για ρουσφέτια, που σημαίνει ότι είναι για κάποιους λίγους εκλεκτούς αυτά. Και έχουμε πολλές φορές παράπονα και εδώ στην εκπομπή και μηνύματα μου έχουν στείλει ότι δεν αντιμετωπίζονται ίσα και άξια όλοι οι δημότες του Δημοτικού. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο το βλέπεις αριστερά-δεξιά. Δηλαδή είναι τα δικά μας τα παιδιά και τα άλλα τα παιδιά. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάδια μας. Εγώ θεωρώ ότι ένας δήμαρχος για να θέλει να προοδεύσει το τόπο του... Το έχετε συζητήσει με τον κύριο Χατζηανδρέου αυτό το θέμα? Για εμάς είναι όλοι ίσοι. Δεν υπάρχει ποιος ψηφίζει, τι ψηφίζει. Για εμάς ο κάθε δημότης είναι ίδιος. Ο κάθε δημότης δικαιούται να έχει αυτό που του αξίζει. Δεν μας νοιάζει τι ψηφίζει. Mm-hmm. Μας νοιάζει ο τόπος μας να αναβαθμιστεί και να γίνουν πολλά έργα που θα έχουν. Για τον οποιοδήποτε, ναι, δεν έχει, ναι, σημασία ποιος είναι. Κυρία Μουστάκη, και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω. Είχε απασχολήσει την επικαιρότητα ένα θέμα που είχε προκύψει μεταξύ εσάς και του κυρίου Ηλία Ορφάνου, που είναι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Δημήτρη Τουλιανού. Ο κόσμος γνωρίζει τι ακριβώς είχε γίνει. Θέλω να μας πείτε πού έχει φτάσει αυτή η ιστορία. Έχετε πάει δικαστικά, έχετε προχωρήσει? Γενικά δεν θα ήθελα. Γιατί να κατηγορηθήκατε, ναι, ότι δεν. Ότι αν ήταν... Το θέμα έχει πάει στον δρόμο για τη δικαιοσύνη. Α. Έχω προχωρήσει, εννοείται. Έχετε κάνει μήνυση, ναι, δηλαδή για όλα αυτά. Βέβαια. Και γενικά είναι ένα περιστατικό που με έχει στεναχωρήσει και αποδεικνύει ότι έχουμε έναν τον χειρότερο αντιδημοκρατικό δήμο. Από την βία που δέχτηκα από τις σκάλες του μικρού μαγαζιού μου μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο, για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε μία γυναίκα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν ήταν μόνο γυναίκα, ήταν και ένας δημότης
που χαρακτηρίστηκε αρκετές φορές ότι ήρθε για τις κάμερες και για το σόου. Mm-hmm. Και ο δήμαρχος ο ίδιος δεν αναφέρθηκε ποτέ στον δημότη που είχε υποστεί όλα αυτά. Μάλιστα. Σχετικά με τις γυναίκες που είπατε τώρα και τη γυναικεία συμμετοχή στα ψηφοδέλτια, πώς το βλέπετε? Έχουμε το 40% υποχρεωτικό να είναι γυναίκες, αλλά βλέπουμε ωστόσο στα συμβούλια, τα δημοτικά, εδώ στο Δήμο Νέου και Μικρών Κυκλάδων δεν εκλέγονται γυναίκες. Ναι. Δύο γυναίκες είχαμε μεταξύ σε 27 άτομα δημοτικό συμβούλιο. Είναι ελάχιστο ελάχιστος ο αριθμός. Ναι, δυστυχώς ο ρόλος της γυναίκας της κοινωνίας και στην πολιτική ζωή ακόμα δεν έχει εδραιωθεί η γυναίκα. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι μια γυναίκα έχει μεγαλύτερη οργανωτικότητα και ευαισθησία και γενικότερα θα μπορούσε να ανταπεξέλθει ισάξια με έναν άντρα. Αυτό είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να το πω. Τώρα όσο αφορά ότι δεν εκλέγεται, πρέπει όλες οι γυναίκες που είμαστε και μητέρες, που έχουμε πολλές ευαισθησίες, να κοιτάξουμε να έχουμε ενεργό ρόλο σε αυτή την κοινωνία. Δεν πρέπει να το αφήνουμε και ποτέ δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν είναι για μας. Είναι και για τις γυναίκες, εννοείται. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι μια γυναίκα έχει περισσότερα πλεονεκτήματα να πετύχει, για τους λόγους που ανέφερα, ναι. περισσότερο. Μάλιστα, λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας. Έχουμε φυσικά την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πριν τις εκλογές. Με μεγάλη μου χαρά. Και καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ο κόσμος να ψηφίσει με φιλότιμο και με κριτήριο για το καλύτερο του τόπου μας. Mm-hmm.